Στο πλαίσιο της δεύτερης εβδομάδας ψυχικής υγείας, στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την άλλη συνταγογράφηση για το πώς μπορούμε να κάνουμε εγγραφή, αλλά και για τα ωφέλη της. Η είσοδος στην υπηρεσία της Άιλις ή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γίνεται με τους κωδικούς TaxisNet και σύμφωνα με τις οδηγίες του gov.gr και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κοινωνικής ασφάλισης ΕΔΙΚΑ. Αφού ολοκληρώσουμε την εγγραφή μας στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κατεβάζουμε την εφαρμογή από το App Store ή το Google Play και με τη χρήση πάλι του άμυκα μας και των κωδικών TaxisNet αλλά και του κωδικού μιας χρήσεως που θα έρθει στο πιστοποιημένο κινητό μας, μπορούμε να εγγραφούμε και να έχουμε έτσι όλο το ιστορικό μας κατευθείαν στα χέρια μας. Συνταγές που εκκρεμούν, συνταγές που έχουν εγγραφεί, πού έχουν εκτελεστεί οι συνταγές, πάρα πολύ σημαντικό. Οι συγητές ήταν ο Αθανάσιος Μαλάκης, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου, και η Ευαγγελία Μπίστα, υπεύθυνη ανάπτυξης και λειτουργίας του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών, η οποία μίλησε και για την εφαρμογή K3. Ήμασταν προσεκλημένοι στην δεύτερη εβδομάδα ψυχικής υγείας από την περιφέρεια. Με χαρά παρευρεθήκαμε και μιλήσαμε για το διαδίκτυο. Και ως θέμα είχαμε την άλλη συνταγογράφηση και την εφαρμογή MyHealth. Είναι μια εφαρμογή η οποία στην ουσία μας δίνει τις συνταγές στο κινητό μας, οι οποίες έχουν συνταγογραφηθεί και εκτελεστεί, ακόμα και σε ποιο φαρμακείο έχει γίνει η εκτέλεσή τους, τα παραπεμπτικά, τις εξετάσεις αιματολογικές ή ακτινοδιαγνωστικές και σε ποιες φορές έχει εκτελέσει. Η άλλη συνταγογράφηση επίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σας προσκαλώ όλους να την ενεργοποιήσετε. Μας βοηθάει πάρα πολύ και εμάς τους φαρμακοποιούς αλλά και τους γιατρούς για να ξεπεράσουμε διάφορα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν με τις κοινές και απλές συνταγές. Για να ενεργοποιήσει κάποιος την εφαρμογή του MyHealth, πρέπει πρώτα να έχει ενεργοποιήσει, να έχει εισαχθεί στην άλλη συνταγογράφηση. Το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών έχει ως αποστολή του να βοηθήσει κάθε άνθρωπο σε όλες τις πτυχές της ασθένειάς του και τη βελτίωση των συνδικών διαβίωσής του μέσω της παροχής κάθε δυνατής βοήθειας, καθώς και με τις υπηρεσίες τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του, πάντα με ανοιχτή, έντιμη και με σεβασμό στάση. Μετά από πρόσκληση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που σηματοδοτεί τη συνεργασία μας αλλά και την παρουσία μας στους ευρύτερους νομούς, παρουσιάζουμε την εφαρμογή του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών, που είναι μια εφαρμογή διαχείρισης των διοικητικών εγγράφων, ενημέρωσης των δικαιωμάτων αλλά και τις δυνατότητες πρόσβασης σε όλο αυτό το κυκαιώνα της γραφειοκρατίας, απλά με δύο βήματα, έτσι ώστε ο ογκολογικός ασθενής και το περιβάλλον του να μπορεί να χαίρει το όποιο ευεργέτημα μπορεί να χρησιμοποιήσει.